άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησαν, οι καταγγελίες αφορούν και άλλα κόμματα, σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ως προς την ύπαρξη κοριού στις συνομιλίες, στα τηλεφωνικά κέντρα των κομμάτων. Κύριε Προσδόκου, δεν ξέρω τώρα τεχνικά εγώ να πω αν είναι κοριός, τι ακριβώς είναι και πώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που... γιατί μίλησα με τον κύριο Παφίλη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και αμέσως επικοινώνησα και με τον κύριο Ζαμπίρα, τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, και με τον κύριο Τόσκα, και ότι όποιοι είναι αρμόδιοι να δουν το θέμα αυτό. Και προφανώς αυτή ήταν άμεση παρέμβαση και της κυβέρνησης και των υπουργών να δουν τι ακριβώς υπάρχει πίσω από αυτή την καταγγελία. Νομίζω ότι πρέπει και θα διερευνηθεί. Προφανώς το πόσο ακριβής είναι, εγώ θέλω να και πιστεύω ότι μετά και την εισαγγελική παρέμβαση να έχουμε μία απάντηση σε αυτό. Νομίζω ότι είναι και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα οποία αν έχουν και συμβαίνουν. Δεν αφορά, γιατί και ο κύριος Παφίλης είπε και η ανακοίνωση, λέει, δεν αφορά την κυβέρνηση, ούτε έχει να κάνει από τρίτους, όπως προβλέπει και λέει, χώρους και κύκλους. Άρα σημαίνει ότι αυτά πρέπει να διερευνηθούν. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία να μαυρώνουν, θα σας έλεγα, όλους τους χώρους τους πολιτικούς, γιατί αφορά όλους τους χώρους τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο μόνο. Προσδοκώ μια παρατήρηση να κάνω μόνο, ότι είμαι σαφής και σκόμα, γιατί αφορά και εμάς αυτό βέβαια, το πράγμα. Όλα έτσι. Τα κόμματα αφορά. Άρα λοιπόν δεν το συζητάμε και συμφωνώ απολύτως στο ζήτημα δημοκρατίας. Απλά να υπενθυμίσω ότι είναι έτσι τα πράγματα που εδώ και στη Γερμανία συμβήκανε. Παρακολουθείτε, κυρία Μέρκελ. Δηλαδή μας ξεπερνάει ορισμένες φορές αυτό το πράγμα. Άρα μην θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο, γιατί το είπε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν αφορά ούτε την κυβέρνηση ούτε τίποτα άλλο. Είναι από τρίτους κύκλους και το πρόγραμμα. Και πρέπει εκεί να δούμε ακριβώς τι δεν μπορούμε γίνεται, να πάμε, κύριε Ρήγα, και φαντάζομαι συμφωνείτε στη λογική του δεν βαριέσαι. Όχι, όχι, μα ήμουν σαφής. Ήταν είναι, ταχύτατη είναι, δική είναι μου, μέγα θέμα. Ταχύτατη δική μου παρέμβαση που έγινε αμέσως για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ρήγας από την αρχή κιόλας και στη συνέχεια και το ότι ανέλαβε η εισαγγελία. Επαναλαμβάνω από τα στοιχεία που προκύπτουν. Μας τα έλεγε νωρίτερα και η Ιωάννα Μάνθρου. Στο άλλο μέτωπο, τα συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Χιαλουρίδη, τον καθηγητή της τάσης της Τουρκίας. Κύριε Ρήγα, εδώ ποια είναι η δική σας αποτίμηση? Θέλω να πω, τι κρατάτε, τι βάρος έχουν αυτά που λέγονται πια καθημερινά και με τη συχνότητα? Κοιτάξτε, ήταν μια απάντηση και ως κόμμα, αλλά και η κυβέρνηση έδωσε σαφέστατη απάντηση. Τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα σύνορα της χώρας μας είναι δεδομένα, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Από εκεί πέρα, το αν ασκείται ρητορική από μια κυβέρνηση είναι και την ευθύνη το οποίο το κάνει. Και βεβαίως όλα αυτά δεν συμβάλλουν σε αυτό το οποίο εμείς επιμένουμε, σε ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Θέλω να θυμίσω ότι εγώ, όταν βρέθηκα στην Τουρκία και είχα συνάντηση πριν από 6 μήνες περίπου με όλα τα κόμματα τα τουρκικά, όλα, και από το κυβερνητικό και μάλιστα και το κόμμα το ΧΑΝΤΕΠΕ, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι ηγέτες του στην φυλακή, μια παράβαση η οποία έχει στοιχεία ακραίας δημοκρατικότητας στην περιοχή. Αυτό το οποίο τους διαμήνυσα και διαμηνύθηκε είναι ότι πρέπει να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αυτό ωφελεί και την κοινωνία. Δεν πρέπει να ασκούνται τέτοιες πολιτικές ή, εν πάση περιπτώσει, να μην εκφράζονται. Άρα λοιπόν, η Ελλάδα είναι σταθερή, η κυβέρνηση σταθερή, ο ΣΥΡΙΖΑ σταθερά εμένει συνθήκες και αυτά δεν συμβάλλουν. Είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο συμβαίνει. Και δεν είναι, μα να μην το πω φαινόμενο, είναι πολιτικές οι οποίες ασκούνται. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μακριά από αυτές τις πολιτικές, οι οποίες ασκούνται από κυβερνήσεις πολλές φορές, και έχει ευθύνη και η Ευρώπη, θα σας έλεγα, για τα ζητήματα ασφάλειας. Το πώς διαμορφώνει τοπίο, το οποίο δεν είναι προς όφελος των κοινωνιών. Εδώ δηλαδή, η Τουρκία λοιπόν έχει τεράστια ευθύνη. Τεράστια να υπάρχει μεγαλύτερη παρέμβαση της Ευρώπης. Χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι σαφής η στάση και της Ευρώπης. Η Ελλάδα αποτελεί στην περιοχή τον πόλο της σταθερότητας και νομίζω ότι η στάση μας όλη, σε όλο το ευρύ φάσμα των συγκρούσεων που υπάρχουν στην περιοχή, είναι μια στάση η οποία αναδεικνύει αυτό που λέμε, ότι η χώρα μας διαχρονικά είναι σε αυτή την γραμμή.